μας απόψε ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Πληροφορίες λένε ότι έχει οριστεί νέα συνάντηση Αναστασία Διαρόγλου, κύριε Μαυρογιάννη, για τέλη Μαρτίου. Είναι αληθές? Ναι, αληθεύει ότι καταρχήν έχει συμφωνηθεί για να γίνει μια συνάντηση πριν από το τέλος Μαρτίου. Μένει να καθοριστεί ακριβώς η ημέρα για τεχνικούς λόγους, δηλαδή οι εκατέρωθεν δεσμεύσεις και η διαθεσιμότητα, αν θέλετε, να έχει καταρχήν συμφωνηθεί. Αυτό σημαίνει ότι προέκυψε κάτι σημαντικό μέσα από τη δική σας συζήτηση με τον κύριο Ζερσάη και θα πρέπει να το δουν οι δύο ηγέτες? Όχι. Αυτό που συνέβηκε είναι ότι στην συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων είχαμε αποφασίσει με βάση και τις πρόνοιες του κοινού ανακοινωθέντος ότι θα γίνονται περιοδικά συναντήσεις των ηγετών και περίπου είπαμε κατά μέσον όρο ένα μηνιαίο ρυθμό, αν μπορούμε να εισαγάγουμε στη διαδικασία, λίγο πάνω λίγο κάτω, για να μπορούν οι ηγέτες να αξιολογούν τις εξελίξεις και να δίνουν περαιτέρω καθοδήγηση στην διαδικασία. Φαντάζομαι αυτό γίνεται παρασκηνιακά βεβαίως, ο κάθε ηγέτης προς τον δικό του διαπραγματευτή. Ποια θα είναι η ατζέντα αυτής της νέας συνάντησης? Δεν έχουμε καθορίσει οτιδήποτε ακόμη. Θα το δούμε εντός των ημερών. Αφήστε πρώτα να οριστεί ακριβώς η μέρα και θα τα βρούμε. Αμόχωστος. Ένα από τα ζητήματα που προτάσει η δική μας πλευρά ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί είχαμε δει να γίνονται θετικές τοποθετήσεις και από τον διεθνή παράγοντα. Οι Τούρκοι δημοσίως λένε ότι αυτό είναι μέρος του εδαφικού και δεν θα συζητηθεί. Έχουμε καμία θετική εξέλιξη? Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις, το μόνο που μπορεί να πει κανείς για τις δηλώσεις είναι ότι δημιουργείται ένα θετικότερο κλίμα γύρω από το θέμα της Αμοχώστου και αποκτά, αν θέλετε, μια νέα δυναμική από το γεγονός ότι και ο πρόεδρος Ομπάμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει αναφορά. Αλλά το θέμα της Αμοχώστου για μας και το πακέτο που έχει προτείνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τα τέσσερα σημεία, τα οποία, όπως ξέρετε, δεν είναι καινούργια, είναι θέματα που είχαν τεθεί και στο παρελθόν, απλώς τώρα τέθηκαν ως πακέτο, όχι απλώς ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά για να δοθεί μια πολύ δυναμική όθηση στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, για να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν, αν θέλετε, σε ένα σημείο που θα έχουμε την κρίσιμη μάζα από θετικές εξελίξεις που θα μας οδηγήσουν στο να γίνει η διαδικασία, αν θέλετε, μη αναστρέψιμη. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από το πακέτο και αυτό είναι που η δική μας η πλευρά επιμένει ότι πρέπει να προωθηθεί. Και όπως ξέρετε, το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία. Το ένα είναι η μεταβίβαση της περίκλησης της πόλης των Παρουσίων στα Ηνωμένα Έθνη και η προετοιμασία για την επιστροφή των νομίμων κατοίκων. Το δεύτερο είναι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας και συναφές με αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που είναι η αποπαγοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 8 κεφαλαίων που έχουν παγωποιηθεί λόγω της άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Και το τέταρτο είναι η χρήση του λιμανιού της Αμοχώστου για κυκλοφορία προϊόντων, τουρκοκυπριακών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν πάγιο αίτημα της τουρκικής πλευράς εδώ και μια δεκαετία, το οποίο με αυτόν τον τρόπο και με τη σωστή βεβαίως νομική βάση και με τον σωστό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί πλέον να υλοποιηθεί και να συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Βεβαίως πρέπει να έχουμε τη συνεργασία και της τουρκικής πλευράς. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, να τους πείσουμε ότι πρώτον με την περίκληση στην περιοχή των Παρουσίων δεν επηρεάζεται κανείς. Είναι απλώς κάτω από τον έλεγχο του τουρκικού στρατού και ξεκινάει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο λύνει και ένα μικρό, πολύ μικρό μέρος του εδαφικού, επιτρέπει όμως σε ένα ικανό αριθμό Ελληνοκυπρίων, αρκετές χιλιάδες, να αναχτίσουν. Η επιστροφή θα γίνει σταδιακά γιατί πρέπει να προετοιμαστεί η πόλη, αντιλαμβάνεστε. Αλλά αναχτούν. Ναι. Αλλά και μετά δημιουργεί και μια δυναμική και το έχουμε δει κατά τους τελευταίους μήνες για την ευρύτερη περιοχή. Γιατί αυτό που εμείς αναζητούμε δεν είναι να μετατρέψουμε αυτό που είναι σήμερα
υπερήκλειστη περιοχή των Βαρουσίων σε μια φυλακισμένη πόλη, όπου θα υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν θα πάει να επενδύσει σε μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει η περίκλειστη περιοχή να λειτουργήσει σε συνάφεια και σε συνέργεια με την γύρω περιοχή. Οπότε δημιουργούνται νέες προοπτικές ευρύτερα. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο δέλεαρ που δίνουμε προς την Άγκυρα θα την πείσουν τελικά στο να κάνει το μεγάλο βήμα και να δούμε αυτή τη δυναμική όπως εσείς εκτιμάτε? Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι ορθολογικά, αν το αναλύσει κανείς, κάνει πολύ νόημα. Ναι. Δεν έχουμε όμως κάτι να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση πέραν των δηλώσεων του διεθνούς παράγοντα, αλλά δεν λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις. Η Τουρκία θα πρέπει να πάρει την απόφαση. Θα έλεγα ότι έχουμε δει κάποιες μικρές εκλάμψεις από μέρους της Τουρκίας και από μέρους κάποιων πολιτικών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Παλαιότερα, κάθε φορά που κάναμε λόγο για αυτά και για την υποχρέωση που έχουν δυνάμει του Διεθνούς Δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα την περίκληση των Βαρουσίων, η απάντηση τους ήταν πάντα αυτό είναι μέρος της συνολικής λύσης και του εδαφικού. Σήμερα μου φαίνεται ότι λιγάκι τουλάχιστον διαφοροποιούνται, γιατί λένε πιο πολύ είναι μέρος της διαδικασίας, κάποιοι λένε πρέπει να πιστούμε για τη χρησιμότητα. Ακούμε μια διαφορετική, αν θέλετε, προσέγγιση, κάπως διαφορετική. Μένει να το δούμε στην πράξη, δεν πρέπει να λέμε μεγάλες κουβέντες, απλώς είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Ναι. Υπό ποιες άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσε η δική μας πλευρά να ανοίξει κεφάλαια, κύριε Μαυρογιάννη, ευρωπαϊκά παγωμένα? Άλλες προϋποθέσεις. Ναι. Δεν έχουμε συζητήσει άλλες προϋποθέσεις. Νομίζω υπάρχουν κεφάλαια, τα οποία αυτά τα 8 κεφάλαια έχουν παγωποιηθεί όχι από εμάς, αλλά από το Συμβούλιο της Άνεσης. Υπάρχουν κάποια κεφάλαια μονομερώς, ναι, στα οποία εμείς έχουμε προσθέσει όρους και περαιτέρω προϋποθέσεις. Αν ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, είναι ενδεχόμενο. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει η κυπριακή κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση, αλλά την κοινότητα, ότι συντρέχουν λόγοι για να ανοίξουν κεφάλαια. Αλλά είναι κάτι που δεν είναι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, τόσο πολύ επίκαιρο. Η Τουρκία έχει ήδη μερικά κεφάλαια, δύο κεφάλαια ακόμη που θα μπορούσε να ανοίξει. Και όπως φαίνεται δεν προχωρούν τα πράγματα. Τώρα υπάρχει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον κάποιων Ευρωπαίων για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24, τα οποία θεωρούνται πολύ σημαντικά. Και η Γαλλία και η Γερμανία δήλωσαν. Για όλους, ναι, δικαιοσύνης, ελευθεριών, δημοκρατίας και περίπου ως τρόπο να ελέγξουν και να οδηγήσουν την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία σε περαιτέρω εκδημοκρατισμό και σε ένα κράτος δικαίου περισσότερο. Για μας αυτά τα θέματα είναι παλιά, έχουν τεθεί όροι και προϋποθέσεις που εξακολουθούν να ισχύουν και οι χώρες που λένε ότι καλό θα ήταν να ανοίξουν, νομίζω ότι δείχνουν και σεβασμό προς την θέση της Κύπρου, ότι για να ανοίξουν αυτά τα κεφάλαια πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και να πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί. Η αλλαγή στο πρόσωπο του διαπραγματευτή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα έφερε και αλλαγή στην στάση της πλευράς στο τραπέζι του διαλόγου, κύριε Μαυρογιάννη, δηλαδή με τον κύριο Ζερσάη, βλέπετε ότι μπορείτε καλύτερα να συνεννοηθείτε? Κοιτάξτε, είναι δύο προσωπικότητες εντελώς διαφορετικές. Εγώ είχα πολύ φιλική σχέση σε προσωπικό επίπεδο με τον κύριο Ερτούκ, τον οποίο γνώριζα από παλιά, από προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Ερτούκ ήταν, αν θέλετε, φορέας μιας συγκεκριμένης γραμμής στο Κυπριακό, την οποία πρέπει να πω ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω. Ο κύριος Ζεσάη είναι ένας άνθρωπος που είναι πιο πολύ ακαδημαϊκός, εμφανίζεται ως άνθρωπος που ελέγχει περισσότερο τα πράγματα, που έχει, αν θέλετε, την διάθεση να εμπλακεί και να αναλάβει την ευθύνη ο ίδιος των όσων λέει. Ο κύριος Ερτούκ ήταν περισσότερο εκπρόσωπος του ηγέτη του, ναι, του κύριου Ερόγλου. Ο
Ο κύριος Ωζερσάη εμφανίζεται ως πιο αυτόνομος. Πρέπει να δούμε στην πράξη. Δεν διαλέγουμε, ξέρετε, τους συνομιλητές μας. Τους σεβόμαστε. Όποιον ορίσει ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, εμείς τον αποδεχόμαστε και συζητούμε μαζί του όσο πιο επικοδομητικά μπορούμε, καλλιεργώντας ταυτόχρονα και την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Δεν είχα καμιά φορά πρόβλημα από αυτή την άποψη. Βέβαια, όσο αφορά τον κύριο Έρογλου, δεν κρύβει τι πιστεύει. Μας το λέει συχνά. Ναι. Εκεί είναι, αν θέλετε, και αυτό κάτι που ίσως προβληματίζει πολλούς, πώς μπορούμε να τα βρούμε έχοντας απέναντί μας τον κύριο Έρογλου, τη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, στην άλλη κοινότητα. Ναι, ευτυχώς, ναι, ο κύριος Έρογλου είναι απόλυτα σαφής της απόψης του. Εγώ σε αυτό έχω να πω ότι σέβομαι το γεγονός ότι μας λέει ξεκάθαρα αυτό που πιστεύει, αλλά εμπλεκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Μέσα από την διαπραγμάτευση πρέπει ο κύριος Έρογλου να δει τα όρια των δικών του υποχρεώσεων για να καταστεί δυνατή η λύση. Αν δεν υπάρχει μετακίνηση από θέσεις που η πλευρά μας θεωρεί απαράδεκτες, δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Είναι σαφές αυτό και απλό. Δημοσίως πολλές φορές έχει λεχθεί από την άλλη πλευρά ότι αν το θελήσουν οι δύο ηγέτες, σε 3 με 5 μήνες μπορεί να τελειώσει η διαδικασία και να οδηγηθούμε και σε δημοψηφίσματα. Και ούτως ή άλλως πολλές φορές τίθεται θέμα χρονοδιαγράμματος. Ξέρω ότι έχει ξεκαθαριστεί από τη δική μας πλευρά ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, συμμερίζεστε ότι είναι καλύτερα να κυλήσουν τα πράγματα γρήγορα και να φτάσουμε σε μια λύση? Κοιτάξτε, η δική μας πλευρά ανέκαθεν ήθελε λύση, όπως έλεγε ο πρόεδρος Βασιλείου, χτες. Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα πρόοδου. Η πρόοδος καθορίζει το ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Εμείς δεν παίζουμε με τον χρόνο, δεν πιστεύουμε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα στην ουσία τους και σε βάθος. Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να λες σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Μακάρι. Αλλά άμα δει κανείς πόσο καιρό μας πήρε για να καταλήξουμε σε ένα κοινό ανακοινωθέν, το βλέπω πολύ δύσκολο να μιλούμε για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και θα έλεγα ότι σίγουρα εμείς δεν δεχόμαστε χρονοδιαγράμματα. Το μόνο που όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος ενώπιον μας δεν είναι απεριόριστος. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε μια λύση, όπως λέει και το κοινό ανακοινωθέν. Το συντομότερο δυνατόν. Μπορείτε να μου κάνετε μια πρόβλεψη με βάση την μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων? Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές καθεαυτές απαιτούν αρκετούς μήνες. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το ζήτημα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν μια διαπραγμάτευση. Υπάρχουν εκλογικές διαδικασίες, αστάθμητοι παράγοντες στην περιοχή, εξελίξεις κλπ. Που δεν μπορεί κανείς να πει, ξέρετε, ξεκινάς τώρα και κάνεις αυτό και τελειώνεις τώρα. Είναι στην πολιτική και σε τέτοιες ειρηνευτικές διαδικασίες, πολλές φορές κάτι πάει λάθος, κάτι πάει σωστά. Είναι ζήτημα, όπως έλεγαν και στην Ιρλανδία, όπου ήμουν πρέσβης τον καιρό που είχαν καταλήξει στην Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, έτυχε τα άστρα να ευθυγραμμιστούν σωστά. Πρέπει να πετύχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα τα πράγματα να λειτουργήσουν θετικά υπέρ της λύσης. Να συντομοτήσεις το σύμπαν, δηλαδή, με έναν τρόπο. Ας το πούμε έτσι, αν και έχει κάποια αρνητική έννοια το να πει να συνομωτήσει, να βοηθήσει, να βοηθήσουν τα αστέρια του σύμπαντος. Ναι. Ενεργός εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που έχει ζητηθεί από εμάς. Ναι. Το είδαν θετικά οι Βρυξέλλες. Ναι. Να περιμένουμε κάτι το επόμενο διάστημα ή θα πρέπει να μπείτε ακόμη πιο βαθιά στις διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στις προσπάθειες? Κοιτάξτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι έχει ενώπιον της ένα πρόβλημα που την αφορά. Η Κύπρος είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που γίνονται στο τραπέζι αφορούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζεται στην εκπροσώπηση του Προέδρου της Επιτροπής
με κάποιον άνθρωπο στην ομάδα των καλών υπηρεσιών, ο οποίος παρέχει κάποια εμπειρογνωμοσύνη για το κοινωνικό κίνημα. Αλλά είναι κάτι το πολύ ευρύτερο, ήδη για παράδειγμα το γεγονός ότι δίνεται πολύ σημαντική χρηματική βοήθεια με στόχο την επανένωση της Κύπρου προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε κοινωνικά προγράμματα. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί ψήφισμα σε σχέση με την Τουρκία που περιλαμβάνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για το Κυπριακό. Κάθε χρόνο γίνεται έκθεση πρόοδου για την Τουρκία που περιλαμβάνει σημαντικό μέρος. Άρα μου λέτε ανέκαθεν. Είναι ήταν πολύ διάστατη. Ναι, αυτό πρέπει όμως να αναβαθμιστεί και να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύσει τη διαδικασία με την στήριξη που χρειάζεται και ιδιαίτερα, ας πούμε, αν καταφέρουμε να προχωρήσουμε το πακέτο για την Αμόχωστο, σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το πακέτο υπάρχει συγκεκριμένος ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτόκολλο της Άγκυρας, άνοιγμα των αποπαγωποίηση κεφαλαίων, ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, ανοικοδόμηση της Αμόχωστου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι εκεί παρούσα και έτοιμη να αναλάβει το θεσμικό της ρόλο. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που εννοούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν έκανε λόγο για πιο ενεργό εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για την πολυδιάστατη εμπλοκή και ταυτόχρονα είναι επιθυμητό για μας να υπάρχει και πολιτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο με τον κατάλληλο άνθρωπο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα κλίμα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και ένα γεγονός απαράκαμπτο, ότι η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού βρίσκεται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα. Ναι, δεν θα μεταφερθεί τώρα. Δεν θα μεταφερθεί, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό. Αυτό είναι κάτι που είναι δεδομένο. Έχοντας πει αυτό, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην πρόοδο. Αυτή είναι η πεποίθησή μας. Αμερικανικό ζωηρότατο ενδιαφέρον, ναι. Και αν θέλετε το τονίζω, γιατί για να καταλήξουμε στο κοινό ανακοινωθέ, φαίνεται ότι έβαλαν πολύ καλά το χέρι τους οι Αμερικανοί. Και ναι, συνέβαλαν πολύ οι Αμερικανοί, όχι επί της ουσίας, δεν είναι οι Αμερικανοί που συνέταξαν ή συνέγραψαν οτιδήποτε σε σχέση με το κοινό ανακοινωθέν, όμως συνέβαλαν καθοριστικά στο διαδικαστικό μέρος για να ξεπεραστούν κάποια σημαντικά διαδικαστικά προβλήματα που είχαν εγερθεί στη διαδικασία, στην προσπάθεια. Δεν είναι σωστό να μπούμε σε παραδείγματα. Ναι. Συνεχίζουν να είναι από κοντά. Ναι, ενδιαφέρονται, δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον και θα έλεγα για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία, αν θέλετε, αυτόνομη πολιτική έναντι της Κύπρου και όχι σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως ήταν παλαιότερα η προσέγγιση τους. Και αυτό έχει να κάνει με την γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Είδαμε πολλές αναλύσεις το τελευταίο διάστημα για το πώς τα πράγματα στην περιοχή επηρεάζουν και την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Απόλυτα. Συμμερίζεστε λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Και θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη κάτι το οποίο εγώ καταγράφω στα θετικά. Νομίζω ότι η βοήθειά τους γίνεται με τρόπο συνενετικό και σε συνεργασία μαζί μας, λαμβάνοντας απόλυτα υπόψη και τις δικές μας επιθυμίες, δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν διαπιστώσαμε προσπάθεια επιβολής οτιδήποτε από μέρος. Συνεχίζουν να κινούν νήματα όμως. Συνεχίζουν, βεβαίως. Είναι η μεγάλη δύναμη που έχει δυνατότητες προσέγγισης όλων των παιχτών, έχουν ισχυρές προσβάσεις και τους ενδιαφέρει η πρόθεση της λύσης του Κυπριακού και κυρίως τους ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η δημιουργία συνθήκων ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας στην περιοχή μας, που είναι κάτι, ένας στόχος που για να επιτευχθεί χρειάζεται και την λύση. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τώρα και άλλα παιχνίδια εξουσίας και συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, που τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μονοδιάστατο αυτό. Ναι, σίγουρα. Αλλά αυτό που πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν κάνουμε τέτοιες αναλύσεις. Σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια παγκόσμια δύναμη, ενδιαφέρονται για αυτή την περιοχή, έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω και των κινδύνων που υπάρχουν
αλλά και γιατί έχουν σημαντικούς συμμάχους στην περιοχή και για πολλούς άλλους λόγους ενδιαφέρονται για το Ιράν, για το Ιράκ, την Τουρκία, τη Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Λιβύη. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα στην Αμερική. Εμείς είμαστε σε αυτό το μέρος του κόσμου. Και ταυτόχρονα είμαστε ένας σοβαρός, προβλέψιμος, εταίρος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια σημαντική, αν θέλετε, γεωστρατηγική θέση, με σταθερότητα, και μπορούμε να συμβάλλουμε στην ευρύτερη ειρήνη και ασφάλεια. Αυτό που είναι λίγο ακραίο καμιά φορά από μέρους μας, είναι να νομίζουμε ότι η επιδίωξη των Αμερικάνων είναι απλώς να βάλουν στο χέρι τους φυσικούς μας πόρους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Το ενδιαφέρον τους είναι ευρύτερο. Αυτή ήταν η τελευταία μου ερώτηση. Ενεργειακός πλούτος είναι κάτι που τίθεται από την τουρκική πλευρά. Θεωρούν ότι θα πρέπει ούτε λίγο ούτε πολύ να μοιράσουμε τα έσοδα αυτού του φυσικού πλούτου. Το έχετε εσείς ξεκαθαρίσει στις διαπραγματεύσεις. Ναι, δεν είναι θέμα που δεχόμαστε να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι ένα ζήτημα που όντως όλοι οι παίχτες και όλοι όσοι αναμειγνύονται και ενδιαφέρονται έχουν στην άκρη του μυαλού τους. Αλλά σίγουρα μετά τη λύση του Κυπριακού οι φυσικοί πόροι της χώρας μας ανήκουν στη χώρα μας και όλοι οι Κύπροι θα υποφεληθούν και σίγουρα μετά τη λύση του Κυπριακού υπάρχουν και προοπτικές συνεργασίας με την Τουρκία, νομίζω ότι σέβεται την ανεξαρτησία, την αυτονομία μας και την αυθύπαρτη, αν θέλετε, υπόστασή μας. Και βεβαίως οτιδήποτε μπορεί να γίνει στον τομέα της συνεργασίας είναι καλοδεχούμενο. Νομίζω ότι έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Ναι. Πρέπει να κλείσουμε. Είστε αισιόδοξος για το αύριο? Σε αυτή την ερώτηση απαντώ πάντα με μια ρίση του Ζαν Μονέ. Δεν είμαι ούτε αισιόδοξος.